Θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα που κάνει το γύρο της χώρας, που έχει συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα, μια οικογένεια που νοσεί μαζί και νοσηλεύεται και μαζί στην κλινική COVID του νοσοκομείου των Χανίων. Θα συνδεθούμε λοιπόν με θάλαμο της κλινικής COVID και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Dragoslav Petrovic, ο οποίος είναι ο πατέρας της οικογένειας Petrovic. Κύριε Petrovic, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για το γεγονός ότι δίνετε τον δικό σας αγώνα και δεχτήκατε να μας μιλήσετε μέσα από το νοσοκομείο, μέσα από την κλινική COVID. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος για να μην σας κουράσουμε και παραπάνω. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτήν την περιπέτεια, γιατί βρεθήκατε μέσα σε λίγες ημέρες όλη η οικογένεια και εσείς και η σύζυγός σας και τα δύο παιδιά να νοσηλεύονται στην κλινική COVID του νοσοκομείου των Χανίων. Καλησπέρα σας και από Χανιά. Πραγματικά σε ένα 24ωρο βρεθήκαμε να νοσηλεύεται γυναίκα από Σάββατο το πρωί στο νοσοκομείο COVID Χανίων και Κυριακή, βέβαια όπως ανάφερε κυρία Παντελάκη, διευθύντρια στο σχολείο στα Χανιά, βρέθηκα και εγώ στο νοσοκομείο και πραγματικά της είπα ότι δεν ξέρω τι να κάνω παιδιά, ούτε ξέραμε αν είναι, ήταν δύο φορές αρνητική στα τεστ, rapid test, αλλά μετά το μοραϊκό τεστ έβγαλε το μεγάλο γιο ότι είναι θετικός. Και στην πορεία Δευτέρα ο γιος βρέθηκε με αντισώματα όταν του κάνει τεστ αίματος στα Χανιά. Καταρχήν να μας πείτε σε τι κατάσταση είστε σήμερα. Νομίζω ότι η κατάστασή σας βελτιώνεται και στους τέσσερις και θα τολμήσω να πω ότι η περιπέτεια οδεύει προς το τέλος της. Η περιπέτεια δεν είναι προς το τέλος της, αλλά πραγματικά με βοήθεια του κύριου Γιώργου Μπεά, ο οποίος πραγματικά έκανε μεγάλη μάχη για να ενώσει μια οικογένεια που δεν είχαμε καμία άλλη ελπίδα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Με τον κύριο Ντουκάκη Στέφανο επίσης που συνεργαστήκανε με διευθύντρια του σχολείου και με τη Δημοτική Αρχή όπως αντιδήμαρχο και δήμαρχο που όπως κατάλαβα κάνανε μια μεγάλη μάχη να μας ενώσουν και να μπούμε σε ένα δωμάτιο παιδιά και εγώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αποτυπώνει και το μεγαλείο εκεί στο νοσοκομείο των Χανίων, το μεγαλείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έδειξε με όλες τις δυνάμεις πώς μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια για να περάσει πολύ πιο γρήγορα από αυτήν την περιπέτεια και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στο νοσοκομείο των Χανίων πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε ολόκληρη την χώρα και βεβαίως σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, τη μάχη, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, γιατροί, νοσηλεύτριοι, όλη τη ομάδα του COVID, εμείς είμαστε στο πέμπτο όροφο του COVID κλινική, τι μάχη κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να μας έρχονται στο δωμάτιο με χαμόγελο, φεύγουν με χαμόγελο, πάντα μας δίνουν θετική ενέργεια. Ποτέ δεν εστατήκαμε σε αυτό χώρο, ο οποίο είναι χώρο που προφανώς ορισμένοι και παλεύουν για τη ζωή, πραγματικά αισθάνομαστε πολύ, με αγάπη κάνουν εμάς. Είναι πολύ σημαντικό και η ενέργεια που μας δίνουν οι γιατροί με όλους. Στα λόγια σας κύριε Petrovic αντιλαμβάνομαι και τη συγκίνηση, αντιλαμβάνομαι και την ανακούφιση, γιατί τελικά μέσα στην πανδημία αποτυπώνεται ότι η ανθρωπιά είναι το όπλο για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και αυτό αποτυπώθηκε και εκεί στην κοινωνία των Χανίων, αλλά και στην κλινική COVID. Θα ήθελα να σας πάω μερικές ημέρες πριν, γιατί γνωρίζω ότι νόσησε πρώτα η σύζυγός σας, ναι, που φαίνεται να το πέρασε και λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Μετά εσείς και ξαφνικά αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο παιδιά σας δεν έχουν πού να μείνουν, γιατί πρέπει οι γονείς τους, εσείς και η σύζυγός σας, να νοσηλευτείτε. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτήν την τεράστια κίνηση που έκανε η εκπαιδευτικός, να σταθεί στο πλευρό των παιδιών σας για να μην μείνουν μόνα τους. Καταρχήν, η κυρία Παντελάκη, τη Ρούλα, μπήκε στο σπίτι μας Δευτέρα το πρωί που ήξερε ότι και όλοι είμαστε θετικοί. Που όλοι είμαστε θετικοί. Δεν είναι εύκολο, πιστεύω, ο κάθε μια νόση από εμάς να μπει σε ένα σπίτι και να μην, αν τα ξέρει, αν τα κολλήσει ή όχι. Επίσης και φίλοι μας, Αναμπέλα Κλαπάκη, που μαζί με την κυρία Ρούλα
φροντίζανε παιδιά, ψάχνανε να κάνουν πώς καλύτερα να καταφέρουν να βρεθεί μια λύση, τι τα κάνουμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά σας πώς περνάνε τώρα την καθημερινότητά τους εκεί, γιατί γνωρίζω ότι πολύ γρήγορα το νοσοκομείο φρόντισε να σας προμηθεύσει και με υπολογιστές για να μην χάνουν την τηλεκπαίδευση. Λοιπόν, επίσης και κύρια Παντελάκη και κύρια Αγγελική Μαρινάκη και Ελένη Ιωτανίδου ασχολούνται παιδιά και εκτός τα ωράρια όποια είναι ωράρια σχολείου. Δηλαδή τους παίρνουν τηλέφωνο και πρωινές ώρες και βραδινές ώρες, μιλάνε μαζί τους, ασχολούνται μαζί τους. Δηλαδή πραγματικά σηκώνω τα συγχαρητήρια στους όλους. Δηλαδή αυτό που αυτές τις στιγμές που ζούμε εμείς εδώ πέρα είναι απίστευτες και μπράβο τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή μόνο αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή που σας λέω, μιλάμε τώρα, όλοι οι ανθρώποι αυτούς που έχω πει μας κάνανε πολύ, πολύ, με πολύ αγάπη και πάρα πολύ προσοχή. Που για μας ήταν μάχη για τη ζωή και είναι σε χειρότερη στιγμή της ζωής μας. Και είχαμε δίπλα αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς κύριε Πέτροβιτς ζείτε μαζί με την οικογένειά σας στα Χανιά. Η σύζυγός σας είναι Κρητικιά, εσείς είστε Σέρβος. Άλλωστε, οι Έλληνες με τους Σέρβους έχουμε πολύ δυνατούς δεσμούς. Μπορώ να σας πω κάτι. Σύζυγος είναι, συγγνώμη, από Μαυροβουνίο. Εγώ είμαι από Σέρβος, τη Σερβία, ναι. Ναι, αλλά έχω και ελληνική υπηκότητα μαζί με τα παιδιά. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Άλλωστε, νομίζω ότι στην Κρήτη όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτόν τον τόπο και αγαπούμε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα παιδιά πώς το διαχειρίστηκαν όλο αυτό, γιατί καταρχήν ανησύχησαν βλέποντας τους γονείς τους και τους δύο να πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο. Όταν ήρθαν τα παιδιά σας εκεί, τι σας είπαν, πώς το διαχειρίστηκαν όλο αυτό? Κοιτάξτε, η πιο δύσκολη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα ήταν όταν εγώ έχω καλέσει ασθενοφόρο και έπρεπε να το ήξερα ότι λεπτό παραλεπτό έρχεται ασθενοφόρο. Και αυτή τότε, να σας πω αλήθεια, ήταν και πιο δύσκολες στιγμές για μένα, γιατί ήξερα πού βρίσκεται σύζυγος και ξέρω πού πάω εγώ. Και τότε, βέβαια, τότε υπήρχαν λίγο, τότε έχουν αντιδράσει και οι δύο με κλάματα, πραγματικά με κλάματα, και μου δίνανε, και αυτή τη στιγμή που έπρεπε να χαιρετήσουμε έναν τον άλλο, μου δίνανε πραγματικά θετική ενέργεια και μου λέγανε ότι θα γίνουμε και μάνα και εγώ καλά και θα γυρίσουμε στα σπίτι μας. Επίσης, όταν τους φέρανε στο νοσοκομείο, δηλαδή αυτή η εικόνα είναι αξέχαστη, όταν ανοίξανε πόρτα και μπήκανε στο δωμάτιο. Γιατί στατήκανε λίγο αυτοί, στατήκανε, δηλαδή όταν ανοίξανε πόρτα και μείνανε, στατήκανε, αλλά μετά ήρθανε στη αγκαλιά και τότε ξεκίνησε να και εγώ να αισθάνομαι λίγο να μου φύγει ανησυχία τι θα γίνει μαζί τους. Δείτε τώρα τι συμβαίνει με τη δική σας περίπτωση. Το νοσοκομείο που μας τρομάζει όλους, που ειδικά αυτή την περίπτωση κανείς δεν θέλει να μπει, έγινε η αιτία για να ενώσει μια οικογένεια. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με εσάς και επίσης τα τόνισα ότι όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν και δεν νομίζουν ότι δεν υπάρχει ιός, πρέπει να έχουν ανοιχτά όλα τα μάτια να καταλάβουν ότι αυτό πραγματικά υπάρχει, ότι όλοι πρέπει να βοηθάμε ένα άλλο, να κάνουμε τη μέτρα προστασίας για το καλό των αυτών μας και το καλό τους όλους τους πολίτες εδώ, στην Κρήτη και βέβαια και στην Ελλάδα. Γιατί και όλοι οι φίλοι μου μέχρι τη στιγμή που το ξέρω, κανείς δεν πίστευε ότι τώρα που έγινε περαστικό με δική μας οικογένεια, τώρα όλοι βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Γιατί ήταν πού μπορεί να βρεθεί ο κάθε μιανός από εμάς. Αυτό είναι κατά τύχη πώς θα εξελιχθεί το ιός. Νομίζω ότι πλησιάζει η μέρα που θα πάρετε και εξιτήριο να γυρίσετε στο σπίτι σας, να έχετε την υγειά σας όλοι, να είστε ευτυχισμένοι και να ξέρετε ότι αυτή η περιπέτεια θα σας βγάλει πιο σοφούς και εσάς αλλά και τα μικρά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη περαστικά σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.